Την προσωρινή μετακίνηση του αναισθησιολόγου του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών στα Χειρουργία αποφάσισε η διοίκηση του Βενιζέλιου Νοσοκομείου σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα τον προγραμματισμό του νοσοκομείου. Αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές και δεν νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα ευδοκιμήσουν. Δεν ξέρουμε αν ο αναισθησιολόγος που καλέσει να βγει απάνω να καλύψει τη διαφορά για προσωρινή για 10 μέρες θα καταφέρει και πάει. Εάν δεν πάει, πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα την Τετάρτη και μετά στα τακτικά χειρουργία. Με τη μετακίνηση του αναισθησιολόγου από τα ΤΕΠ στα τακτικά χειρουργία, δεν δημιουργείται κενό στα ΤΕΠ? Ένα σχετικό κενό θα δημιουργηθεί. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι επαρκεί το προσωπικό για να καλύψει το θέμα των ΤΕΠ. Ίσως δημιουργηθεί θέμα σε κάποια βαριά επίγοντα περιστατικά στα ΤΕΠ, τα οποία όμως θα κληθούν να επιληθούν οι αναισθησιολόγοι της εφημερίας. Το ζήτημα προέκυψε μετά την απόσπαση ενός αναισθησιολόγου του Βενιζέλιου Νοσοκομείου σε αυτό του Ρεθύμνου, αφήνοντας έτσι ένα κενό που σύμφωνα με τους γιατρούς είναι αδύνατο να καλυφθεί, βάζοντας κυριολεκτικά στον πάγο τα τακτικά χειρουργία. Δεν γίνεται να έχουμε ελλείψεις αναισθησιολόγων σε κοινές οργανικές θέσεις και αυτή τη στιγμή να δίνουμε δανεικό για να πηγαίνει στο Ρέθυμνο που να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται εκεί. Το βασικό μας αίτημα είναι η μη μετακίνηση αναισθησιολόγου δικού μας προς το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, το οποίο δεν λύνει τα προβλήματα ούτε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, αλλά ούτε στο δικό μας. Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Ράνια Μπέτση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ηρακλείου, τονίζει χαρακτηριστικά. Οι αναισθησιολόγοι είχαν επισημάνει εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο το πρόβλημα της υποστελέχωσης, που έχει ως συνέπεια να αναβάλλονται τακτικά χειρουργία και να μην λειτουργεί κάποιες μέρες η 5η χειρουργική αίθουσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις λίστες για χειρουργία στο Βενιζέλιο περιλαμβάνονται 2.493 ασθενείς, με αποτέλεσμα η αναμονή να είναι πολύμινη και να καθυστερεί η θεραπεία τους. Παγώνουν τα τακτικά χειρουργία αυτή την ώρα? Όχι, προς το παρόν αυτή τη βδομάδα πάρθηκε μια απόφαση με γνώμονα τους συμπολίτες μας να μην παγώσουν τα τακτικά χειρουργία τα οποία έχουν προγραμματιστεί για αυτή τη βδομάδα και να εκτελεστούν κανονικά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ισχύσει αυτή η μετακίνηση. Η λύση αυτή που δόθηκε είναι για 10 μέρες. Μετά από 10 μέρες? Μετά από 10 μέρες, εάν και εφόσον δεν πάρει πίσω το Υπουργείο την απόφαση για να στείλει κι άλλον αισθησιολόγο στο Ρέθυμνο, γιατί τώρα μέχρι τέλος του μήνα είναι αισθησιολόγος και λίγοντας ο μήνας αυτός θα πάει ένας άλλος. Εάν αυτό δεν πάρει πίσω την απόφαση, αυτό θα έχουμε χειρότερα προβλήματα. Το πρόβλημα των αναισθησιολόγων είναι χρόνιο και με αυτό έρχονται αντιμέτωπα τα νοσοκομεία ανά τη χώρα. Πρόκειται για μια ειδικότητα που δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής στις τάξεις των φοιτητών ιατρικής, με αποτέλεσμα οι αναισθησιολόγοι να είναι λίγοι, τα νοσοκομεία υποστελεχωμένα και η υγεία των ασθενών να τίθεται σε κίνδυνο. Η λύση πραγματική είναι μια κεντρική, ένα κεντρικός προγραμματισμός πια στο θέμα των αναισθησιολόγων, γιατί το θέμα των αναισθησιολόγων δεν είναι μόνο τοπικό, ούτε στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Πρέπει επιτέλους να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται να μεγαλώνουν οι λίστες καθημερινά, δεν γίνεται να περιμένει ο κόσμος πάρα πολύ καιρό να χειρουργηθεί.